Καλησπέρα κύριε Καμένε. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιώτη, τι κάνετε? Καλά εσείς. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, είχατε διάσκεψη των προέδρων σήμερα το μεσημέρι, του Προεδρείου. Τελικά τι αποφασίστηκε, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα ως προς το τι θα γίνει? Αποφασίστηκε σήμερα η πρόταση του Προέδρου, του κ. Βούτση, η οποία και ψηφίστηκε επί της αρχής, ήταν να στηθούν 10 κάλπες. Ναι. 10 κάλπες με την οποία είπαμε όλοι μαζί, φυσικά δεν είναι, εννοείται να έχουν απάνω ονόματα, να φωτογραφίσουν σε κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν είναι κανένας ένοχος. Και δεν είναι αυτός και ο λόγος και της εντολής που πήραμε και από την εισαγγελέα, ούτε από την εντολή που δώσαμε εμείς για τη σύσταση της Προκατακτικής Επιτροπής σαν ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες. Και υπήρχε και μια δεύτερη πρόταση, την οποία θα τη συζητήσουμε. Ήμασταν όλοι θετικοί και ο κύριος Βούτσης. Θα τη συζητήσουμε όμως επί της αρχής, την Τετάρτη το πρωί, 9 η ώρα που θα ξεκινήσει η Ολομέλεια, η οποία είναι η εξής: να στηθεί μία κάλπη με ένα ψηφοδέλτιο αντί για 10 ονόματα. Και ένα ψηφοδέλτιο να έχει 10 ονόματα και δίπλα να έχουμε το ναι, το όχι και το παρόν. Μάλιστα. Και αυτή η πρόταση μπορεί να προκριθεί. Θα ρωτήσουμε την Επιστημονική Επιτροπή, διότι υπάρχει ένα ζήτημα ότι οι 5 εν ενεργεία βουλευτές από τους 10 αναφερόμενους στην εισαγγελική πρόταση θα πρέπει κατ' ουσίαν να μην ψηφίσουν τους εαυτούς τους και τους υπολείπους και θα πρέπει να αυτοαξαιρεθούν. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει κατά την αρχή της συνεδρίας να πούν ότι εγώ δεν προτίθεμαι να συμμετάσχω καθώς στην ψηφοφορία, διότι ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα δεν επιτρέπει εμείς να τους απαγορεύσουμε, για να μην υπάρξει αλλίωση και να μην υπάρξει ένσταση, έτσι ώστε να μην ακυρωθεί και όλη η διαδικασία. Πάντως, το γεγονός ότι δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και δεν μπορεί να. Προς Θεού, πώς να. Όχι, μισό λεπτό και αυτό λέω. Αλλά όταν γίνει μια ψηφοφορία και ας πούμε, εάν πάμε στις 10 κάλπες. Στην κάλπη, ας πούμε, του Χ, για να μην πω ονόματα, βρεθούν, ξέρω εγώ, 200 ναι. Σε μια άλλη κάλπη, ενός επίσης αναφερόμενου, βρεθούν 140, ας πούμε, ναι. Δεν αντιλαμβάνεται κανείς ότι εκεί υπάρχει μια έστω και έμεση υπογράμμιση του βαθμού εμπλοκής και ενοχής εντός εισαγωγικών των προσώπων? Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι πολύ ορθή η παρατήρησή σας. Εδώ προκύπτουν δύο ζητήματα. Να ξέρει ο κόσμος ότι αν κάποιος δεν συγκεντρώσει 151, αυτόματα δεν μπαίνει στη διαδικασία. Σωστά. Όποιος είναι με 149, δεν θα μπει στη διαδικασία. Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία και απόλυτη όχι πλειοψηφία. Επί των παρόδων. Ωραία. Ναι, απόλυτη πλειοψηφία. Ναι. Επότε, σαφώς θα πρέπει όσοι πάνε πάνω από το 150-151 να μπουν στη διαδικασία ελέγχου της προανακριτικής επιτροπής. Προανακριτική, ξαναλέω, δεν είναι μάλλον προκατακτική, όχι προανακριτική, είναι προκατακτική για να γίνει προανακριτική για τα 3 ενδεχόμενα εδικήματα, εάν προκύψουν ευθύνες. Εάν, είναι πολλά εάν, έτσι όπως είναι η δικογραφία. Επειδή έθεσε ένα θέμα απόψε και λέω, επειδή εγώ την χάνει να γνωρίζω δικογραφία, διότι την έχω μελετήσει στο σύνολό της. Αλλά συνάδελφοι, οι υπόλοιποι και από όλα τα κόμματα δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν γνωρίζουν και δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουν όλοι οι συνάδελφοι να έρθουν σε γνώση την δικογραφία για να έχουν μια στοιχειοθετημένη σοβαρή άποψη. Διότι δεν μπορείς να βάλεις ένα ψηφοδέλτιο για κάποιον άνθρωπο, όσο και αθώος να πιστεύεις αν είναι, ή όσο ένοχος, είτε για το ένα είτε για το άλλο, να βάλεις ένα ναι ή ένα όχι. Δηλαδή και να αθώσεις εισαγωγικά και να ενοχοποιήσεις κάποιον εισαγωγικά χωρίς να έχεις γνώση. Σωστά, σωστά. Οπότε αποφασίσαμε το απόγευμα και ενημερώθηκα πριν περίπου μία ώρα ότι όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες σήμερα έχουν πάρει τη δικογραφία ολόκληρη, όλο το σώμα. Α, έγινε τελικά αυτό. Έγινε γύρω στις 6.30-7 παρά ενημερώθηκα εγώ από την. Είχα δώσει εντολή να με ενημερώσουν ότι έχουν πάρει τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Οπότε από σήμερα το απόγευμα όλοι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου θα έχουν δυνατότητα μάλιστα να μελετήσουν το σύνολο της δικογραφίας. Έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας την Τετάρτη το πρωί, μετά τις ομιλίες, αν θέλετε να μιλήσουμε και γι' αυτό για τις ηγήσεις των ανθρώπων και των υπουργών που θα έρθουν, να έχουν στοιχειοθετημένη άποψη για το ναι, το όχι, το παρόν. Να το δίκαιο και το πιο δημοκρατικό. Ωραία. Να εκμεταλλευτώ λίγο το γεγονός ότι μας είπατε ότι εσείς έχετε εικόνα της. Της δικογραφίας. Θέλω απάντηση. Τι συμπέρασμα έχετε αποκομίσει? Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία η οποία στέκει και αξίζει συνέχειας στο επίπεδο που έχει πάει, ή είναι μια υπόθεση η οποία έχει κενά? Δεν θα πω
μεγάλες κουβέντες. Εγώ θα πω ότι διάβασα, έχω πει και άλλες φορές και σε πολλές μου συνεντεύξεις, ότι τα μέχρι σήμερα στοιχεία που περιέχονται στην τοικογραφία, όπως αυτή, πολύ ορθά, πολύ ορθά, ήρθε αμελητή στη Βουλή, μόλις έπεσε σε πολιτικά πρόσωπο τις καταθέσεις από την κυρία Εισαγγελέα. Ήρθε αμελητή. Ήρθε αμελητή, ναι, άργησε λίγο. Μισό λεπτό. Γιατί όταν τα πρώτα πολιτικά ονόματα αναφέρθηκαν αρχές Νοεμβρίου και φτάνει αρχές Φεβρουαρίου, δεν ξέρω πόσο αμελητή είναι αυτό. Υπήρχαν συμπληρωματικές καταθέσεις από ό,τι κατάλαβα, διότι ξέρετε ότι ο ίδιος Μάρτης έχει δώσει από 4 έως 7 ή 8 καταθέσεις. Και 9 νομίζω. Μάρτης, ναι. Και 8 και 9. Ναι. Προφανώς προκύπταν διάφορα ζητήματα από ενδιάμεσες ή διαγώνιες άλλες μαρτυρίες και έπρεπε να επανέλθει για να δώσει συμπληρωματικά στοιχεία. Θα το κρίνει αυτό η συνεδρίαση, όταν και εφόσον γίνει, εφόσον ψηφιστεί από τη Βουλή. Η δικιά σας άποψη, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι αντικειμενικό αυτό που θα πω, είναι δική μου άποψη. Δεν προκύπτουν και δεν υπάρχουν στοιχειοθετημένες μαρτυρίες χρηματισμού, στοιχειοθετημένες μαρτυρίες χρηματισμού πολιτικών προσώπων. Υπάρχουν εγκλήσεις τρίτων, φαντάζομαι, είδα, πιστεύω, δεν μπορεί να πήρε λιγότερα από. Mm-hmm. Ο τάδε κύριος, η τάδε εταιρεία έδωσε αυτά τα χρήματα στην τάδε διαφημιστική εταιρεία και αυτά τα 200.000 η εταιρεία τα έδωσε στον τάδε βουλευτή. Αυτά δεν προκύπτουν με αποδεικτική απόδειξη, τεκμηρίωση, διότι οι μάρτυρες δεν είναι αυτοίκοοι, δεν είναι αυτόπτες, δεν έχουν μαρτυρήσει μέσα στα χαρτιά αυτά που έχουμε εμείς μέχρι στιγμής πάντα. Ναι, ναι, ναι. Ποιος τους το είπε, αναξιόπιστο ένα τρίτο πρόσωπο που τους το είπε και το φέρνουν αυτοί ως μαρτυρία, και δεν υπάρχουν φυσικά τραπεζικοί λογαριασμοί, φωτογραφίες, βίντεο, να πιάσουμε κάποιον με τη γίδα στην πλάτη, στα πράσα, μάλιστα, με λεφτά, με φάκελο, Κυρίκαμε, ναι, με σακούλα, με πάμπερς. Όπως να θυμίσω, ο κύριος Τσουκάτος, εγώ τον τιμώ τον κύριο Τσουκάτο, θα το πω μια μικρή παρένθεση να μου επιτρέψετε. Ναι. Σήμερα βγήκε ότι αυτός που τόσο έντιμα, τόσα χρόνια έχει πει ο κύριος Τσουκάτος, εγώ πήρα τα λεφτά της Τζίμης, δεν τα κράτησα και τα πήγα στο ταμείο του Πρασόκ, και 15 χρόνια, δεν λέω ότι είναι σωστή και νόμιμη η πράξη που έκανε, αλλά κατηγορείται ότι τα πήρε, δεν τα πήρε το Πρασόκ. Σήμερα βγήκε ο κύριος Αυγερινός μετά από 15 χρόνια και είπε ναι, τα πήραμε. Ναι. Το ρωτάει ο εισαγγελέας, γιατί τόσα χρόνια δεν μας λέτε, είπε ότι δεν τα πήρατε. Ότι δεν τα κράτησε ο Τσουκάτος. Ναι. Και είπε, ήταν λάθος. Ναι, προσέξτε όμως, 15 χρόνια. 15 χρόνια ο Τσουκάτος είναι, ναι. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι τα λεφτά πήγαν στο ταμείο του Πασόκ. Και αυτό είναι πάλι προϊόν εγκλήματος και πολλά άλλα ζητήματα, γιατί αυτό είναι αυταπόδεικτο, έτσι. Άρα λέω, το φέρνω σαν παράδειγμα, και αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαναγιώτου, διότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τη σημερινή τυπογραφία. Δεν προκύπτει κάτι άλλο λεπτό και κρίσιμο. Επειδή βλέπουμε μια έμεση προσπάθεια να συσχετιστούν με την έρευνα του FBI αυτές οι μαρτυρίες. Mm-hmm. Προκύπτει ευθεία συσχέτιση και αναφορά πολιτικών προσώπων στην έρευνα του FBI. Γιατί εδώ μιλάνε κάποιοι για παγκόσμια ιστορία. Και, παγκόσμια όχι, είναι, όχι, αλλά όχι σε άλλο είναι επίπεδο. Όχι εταιρεία, στο επίπεδο το. Ναι. Αυτή η παγκόσμια εταιρεία, ιστορία, όπως μου λέτε, πρώτον δεν αφορά μόνο την Novartis. Για εμάς τους τραπεζικούς, και ειδικά τους τραπεζικούς του εξωτερικού, που ήμουν εγώ πάνω από 20 χρόνια σχεδόν στο εξωτερικό, ναι, είναι μια γνωστή ιστορία 3 εκατομμυρίων δολαρίων αγορά. Mm-hmm. Φαρμακευτική αγορά παγκόσμια. Τεράστια. Οπότε εμείς συζητάμε για την Novartis, είναι όλες οι εταιρείες έτσι, σε κάθε χώρα. Επίσης, αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι όσο είναι σε γνώση μου μέχρι στιγμής, δεν έχει κατηγορηθεί πολιτικός σε άλλη χώρα, όσο είναι σε γνώση μου μέχρι στιγμής. Για την υπόθεση Novartis. Το κλείνω εδώ αυτό. Μάλιστα. Και τρίτον, υπάρχει στην Ελλάδα σκάνδαλο Novartis πιθανόν και άλλων εταιριών, οι οποίες με κάποιον τρόπο πιθανόν λέω, επηρέασαν τιμές, δεν το ξέρουμε. Σίγουρα υπάρχει παράνομη σχέση με γιατρούς. Αυτό προκύπτει και από λογαριασμούς της UBS, τροφοδότες και της Citibank που υπάρχουν στην δικογραφία, αλλά και γιατρούς. Mm-hmm. Μένει να αποδεχτεί και αυτό, αν βρούμε αποτυπώματα, ναι, ναι, Swift χρήματα κτλ. Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή απόδειξη και τεκμηριωμένη ενοχής, και το FBI έχει μόνο σε ένα χαρτί του FBI υπάρχει ένα, όπως λένε στα αγγλικά, ένα disclaimer, δηλαδή μια αποφυγή ευθύνης του ίδιου του FBI, και λέει ότι ό,τι διαβάσετε παρακάτω το λέει στην εισαγωγή. Ναι. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση για αγωγή, για νομική χρήση, δεν έχει προκύψει από αποδεικτική διαδικασία, δεν είναι factual events, mm-hmm, το λέει, mm-hmm, θα το μάμα απ' έξω, γιατί εντάξει, θα έχουμε ναι, διαβάσει χρόνια. Άρα είναι αναφορές μαρτύρων. Έχω ακούσει βέβαια, να πούμε και το άλλο, τον κύριο Σαράκη, ο οποίος τιμά το επάγγελμά του και ως καλός νομικός έχει συνοδεύσει μάρτυρες στην Αμερική και έχει παραστεί στις μαρτύρες του FBI, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν βίντεο και ηχητικά τα οποία εμπλέκουν πρόσωπα κτλ. Ο οποίος, κύριος Σαράκης, έχει καταθέσει.
Όχι. Όχι. Αλλά άρα, λοιπόν, περιμένουμε, ναι. Δεν μπορεί, είναι νομικός. Όπου πιθανόν να κληθεί. Αλλά πρέπει να φέρουν τα στοιχεία αυτά με συνδρομή από το FBI για να συμπληρώσουμε τη δικογραφία και να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα. Να δούμε τι είναι το ηχητικό και το βίντεο που υπάρχει. Τυχιοθετεί κατηγορία. Και αν ναι, τότε συμπληρώνεται ο φάκελος για κάποιο πρόσωπο πιθανόν. Κατόπιν τούτων που λένε, κύριε Καμένα. Εσείς, τι λέτε, ποια πρέπει να είναι η πορεία. Ωραία, θα γίνει η προκαταρκτική Τετάρτη. Mm-hmm. Η οποία σε σύντομο ή σε μη σύντομο χρόνο θα διαπιστώσει ποια αδικήματα έχουν παραγραφεί και ποια όχι και μετά τι κάνουμε. Νομίζω ότι το τι έχει παραγραφεί δεν θα το προκαταβάλω εγώ, αλλά είναι σχεδόν αυταπόδεικτο. Είναι η νομοθεσία, είναι το Σύνταγμα. Γνωρίζουμε ποιες σύνοδοι έχουν γίνει, ποιοι υπουργοί έχουν τελέσει τις συνόδους τις συγκεκριμένες και τις προηγούμενες. Άρα κάποια αδικήματα που έχουν τελεστεί έχουν παραγραφεί. Εδώ το ζήτημα είναι να μην παραγραφεί και το αδίκημα της Νοβάρτης, αν υπάρχει. Ναι. Προσέξτε, μη συμπαρασύρει η παραγραφή των πολιτικών και παραγραφή του blame της κατηγορίας κατά της Νοβάρτης. Ναι. Την κλείνω την παρένθεση, να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι θα γίνουν κάποιες συνεδριάσεις. Φαντάζομαι, έχω μικρή εμπειρία έτσι, ναι, από 3 χρόνια, ότι θα γίνουν λίγες συνεδριάσεις, 2-3, και θα αναγκαστούμε, εάν δεν έχουμε νέα στοιχεία, έτσι, εάν δεν έχουν νέα στοιχεία, βίντεο, ηχητικά ή κάτι άλλο. Λογαριασμός, ας πούμε, ναι. Κάτι άλλο, ναι, να γυρίσει στην εισαγγελία για να δούμε τα διαρκή εγκλήματα που δεν διαγράφονται, το ξέπλυμα. Και τα αποτέλεσματα ποιο θα είναι. Έχει πέσει. Θα εκκρεμωδική. Δικαστήριο. Δεν είναι δόκιμος όρος. Ναι. Θα κρέμεται η υπόθεση για κάποιο χρόνο, ελπίζω σύντομο, διότι αν υπάρχουν αθώοι, είναι άδικο να εκκρεμωδικούν. Ας χρησιμοποιήσουμε έτσι και στο και άσκοπα, άτοπα αυτόν τον όρο, στην εισαγγελία, διότι μέσα στις καταθέσεις υπάρχουν τρίτα, τέταρτα, πέμπτα πρόσωπα, εταιρείες, παρένθετοι, οι οποίοι κάποιος λέει ότι τα πήραν αυτοί για να τα δώσουν σε άλλον. Πιθανόν η εισαγγελία θα πρέπει να καλέσει όλους αυτούς, να κάνει άρση απορρίτου του λογαριασμού, άρση απορρίτου των συνδιαλέξεων, να γίνουν επιθέσεις της οικονομικής αστυνομίας σε σπίτια, μάλιστα, να ανοίξουμε, να δούμε πώς βρούμε λεφτά. Ό,τι πρέπει να κάνει ένα κανονικό κράτος. Το οποίο όπως δεν μπορεί να το κάνει η Βουλή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμένα. Και να κλείσω, ναι, να πω ότι πρέπει, η πρότασή μου είναι η εξής. Είναι πολύ σημαντικό, αυτό δεν το έχω πει, το λέω πρώτη φορά δημόσια, επειδή τώρα φτάσαμε στο τέλος, πρέπει να συσταθεί μία διακομματική ανεξάρτητη επιτροπή από νομικούς και οικονομικούς συμβούλους για να αποτυπώσουμε τη ζημία της Νοβάρτης στην ελληνική οικονομία, εάν υπάρχει, ναι, και μετά να ζητήσουμε αποζημιώσεις, διότι... Γιατί λέτε, για αν υπάρχει. Να δούμε. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για 23 δις. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Ενώ να δούμε πόσο ήταν πριν, πόσο ήταν το μετά, ποια είναι η διαφορά. Και αν η διαφορά αυτή υπάρχει, λογική εξήγηση που υπάρχει, δηλαδή μια έσχρο κέρδεια ή ένα υπερβάλλον κέρδος ή μια δεσπόζουσα θέση στην αγορά ή οτιδήποτε άλλο κακή πρακτική έχει χρησιμοποιήσει ο Νοβάρτης και άλλες εταιρείες και από υλικά και από φάρμακα και με γιατρούς. Λέω, εάν αυτή υπάρχει ζημιά, ναι, να τη βρούμε, διότι επειδή γνωρίζουμε ότι ζήμενες και άλλες υποθέσεις στην Αμερική, τι γίνεται, οι Αμερικανοί θα εισπράξουν αποζημίωση για την Ελλάδα. Σωστά. Να το ξέρουμε. Ναι, 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 ναι. Εμείς, ναι, δύο πράγματα. Πρώτον, να διεκδικήσουμε την αποζημίωση που θα εισπράξουν οι Αμερικάνοι στα Αμερικάνικα δικαστήρια για την Ελλάδα, για την ελληνική αποζημίωση, που δεν το κάναμε στη Siemens. Και εδώ πρέπει να συντάξουμε και να συνταχθεί μια επιτροπή από νομικούς, οικονομικούς, λέω, συμβούλους εγνωσμένης αξίας και να ξέρουν τη δουλειά, το πώς ψάχνω νομικά και οικονομικά την κατάσταση, για να βρω την ζημία και μετά να διεκδικήσω αποζημίωση ως Ελλάδα. Έχετε εκτίμηση για τη ζημιά, αν υπάρχει και πώς είναι? Μα πώς να έχω, όχι, δεν έχω γνώση. Όχι, επειδή. Δεν μπορώ να έχω. Το λέω επειδή ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Εδώ είμαι νομολόγος, είμαι τόσα χρόνια, ναι, και δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα η ζημία, όπως λένε, του 15 ή του 12 ή του 14 του PSI. Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις τα οικονομικά σε όλα. Αλλά επειδή τα οικονομικά είναι μια περίεργη επιστήμη, πρέπει να δει συγκριτικά στοιχεία και ιστορικά. Τι ήταν πριν, τι ήταν μετά, τι έτρεχε παράλληλα. Κρατάμε την πρόταση, έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πρέπει πολύ. Να γίνει αυτό, για να μην χάσουμε τα λεφτά. Διότι, ναι, τις Siemens δεν εισπράξαμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμένα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και...